Δεν έπρεπε να καταθέσουν σύμφωνα με το, με το νόμο, να καταθέσουν αγωγή, την κύρια αγωγή, mm-hmm. γιατί αυτά τα οποία είχαν καταθέσει ήταν ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν ασφαλιστικά μέτρα. Στην ουσία λοιπόν δικαιώνονται οι κάτοικοι της περιοχής που είχαν ζητήσει προς το παρόν. Μέχρι να τηρηθούν οι όροι που περιγράφονται στη συγκοινωνιακή αυτή μελέτη του 2009 που είχε εκπονήσει η νομαρχία τότε. Ναι. Κοιτάξτε, ο ένας όρος μπορεί να, να εφαρμοστεί. Έτσι, mm-hmm. ο ένας όρος, δηλαδή η απαγόρευση της στάθμευσης, αλλά δεν μπορεί να, να υπάρξει ο δεύτερος όρος που λέει ότι πρέπει να εξευρεθούν χώροι για τη δημιουργία πάρκινγκ. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα, έχει μερικά οικόπεδα τα οποία εξετάζουμε και τα μελετάμε. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, δεν είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Μα και αν, αν τα κάνετε, ναι. αν τα δημιουργήσει ο Δήμος τα πάρκινγκ, ναι, οι κάτοικοι δεν τα κάνουν, ναι. ακριβώς όπως ναι. γίνεται σε άλλες περιοχές. Όχι, κοιτάξτε, όταν γίνουν τα πάρκινγκ αυτά, θα είναι υποχρεωμένοι οι κάτοικοι να βαδίσουν 300 μέτρα, τόσο είναι περίπου η απόσταση, 200 με 300 μέτρα, και να χρησιμοποιούν τα πάρκινγκ και να μην παρκάρουν στο, στο επίμαχο σημείο της οδού Καλλιστράτου. Μάλιστα. Στην ουσία λοιπόν, μέχρι να δούμε τι νεότερο θα γίνει, μονοδρομείται. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, να συμμορφωθούμε προς την απόφαση του ειρηνοδικείου Σάμου.